Η υποψήφια δήμαρχος Κομωτινής, κυρία Ελένη Λαυσή, πραγματοποιεί σε διαδοχικές συναντήσεις χθες Παρασκευή 10 Μαΐου μαζί με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της. Αρχικά συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τη διοίκηση των καπνοπαραγωγών Ροδόπης, όπου στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση με τον κύριο Σταμάτη Κουρούδη στα Θρακικά Οικοκυστήρια. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ενημέρωση για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε δύο πολύ βασικά προϊόντα της περιοχής μας, όπως είναι το βαμβάκι και ο καπνός. Προϊόντα που επηρεάζουν σημαντικά την τοπική οικονομία και ανάπτυξη, όπως επίσης το εισόδημα και τη ζωή των συνδημοτών αγροτών. Στόχος ακόμη είναι η συνδιαμόρφωση και οι πρωτοβουλίες που μπορούν να λάβουν ως νέα διοίκηση για τη στήριξη αυτών των σημαντικών καλλιεργειών. Καθώς επίσης σημείωσε ότι ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληματισμός, διότι την περσινή χρονιά η παραγωγή καπνού λόγω των γνωστών προσβολών μειώθηκε στα μισά, πράγμα που επέφερε μεγάλη μείωση στο εισόδημα των παραγωγών. Στο τέλος της συνάντησης, η κυρία Λαυσή ενημέρωσε για την πρόσφατη συνάντηση που είχε στην Κομωτινή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχοβίτη, όπου τη μετέφερε την έντονη ανησυχία των καπνοπαραγωγών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση με τον κύριο Σταμάτη Κουρούδη στα Θρακικά Οικοκυστήρια, μια επιχείρηση με καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες όπου δείχνουν προς τα που βρίσκεται το μέλλον της καλλιέργειας του Βάμβακος. Όπως σημείωσε, η στρατηγική της επιχείρησης είναι η παραγωγή ποιοτικού πιστοποιημένου Βάμβακος με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξαγωγική δυνατότητα. Με θεμητό αποτέλεσμα την ανταπόδοση στον παραγωγό ενός μέρους της αξίας αυτής, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Η συνάντηση είχε ως σκοπό την ενημέρωση για μόνιμη συνεργασία στην κατεύθυνση της στήριξης της βαμβακοκαλλιέργειας και τη διεκδίκηση της δημιουργίας μικρών αρδευτικών έργων που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής.